εντάξει. Ότι τον κύριο Κοψιά να κάνει σχόλιο με το παιχνίδι, τα ακούω στον κύριο Ζούμπο. Το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Ξεκινάω εγώ. Ναι, ναι. Ξεκινήστε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα του Απόλλωνα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με διακοιμάσει. Βγήκαμε μπροστά, μετά χάσαμε το προβάδισμα. Βγήκαμε το παλέψαμε στο τέλο, αλλά δεν είχαμε αυτό το κάτι που χρειαζόταν για να πάρουμε το παιχνίδι. Συνεχίζουμε. Είναι ένα μεγάλο και ταυτόχρονα μικρό πρωτάθλημα, γιατί λίγο φάσκο και αντιφάσκο, αλλά έχει ακόμα αρκετέ αγωνιστικέ. Αλλά δεν έχουμε περιθώριο να χαλαρώσουμε καθόλου. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Πάμε για το καλύτερο που μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσει. Όχι. Να τα ρωτήσω στον κύριο Ζούμπα από εδώ. Όχι αυτό το δικό μου. Α, κερδίσατε, να σπάρτε και τα μάτια. Λοιπόν, κάποιος δεν μπορεί να σχολεί το παιχνίδι. Αρχικά θέλω να σε χαρώ τον Κότσο Ρόντο για τη δουλειά που έχει κάνει. Έχουν ένα αξιόλογο ρόστερ, είναι πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Και παίξανε πάρα πολύ καλά. Τους έχουμε καλή συνέχεια στο τάδο και να έχουν υγεία. Θέλω να πω ότι σήμερα εμείς είχαμε πάρα πολύ άγχος. Σίγουρα παίξαμε αρκετά καλύτερα σχέση με το πρώτο παιχνίδι και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο δυνατά σε σχέση με τον πρώτο. Είχαμε βέβαια αρκετά κενά διαστήματα, τα οποία ο Πανελλήνιος τα εκμεταλλεύτηκε. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια διαφορά η οποία μας έκανε να νιώθουμε λίγο πιο ασφαλείς στο τέλος. Βάλαμε κάποια μεγάλα σουτ, παρ' όλα αυτά πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη και για λόγους ψυχολογίας και διότι ο Πανελλήνιος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ευχαριστούμε λοιπόν. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον κύριο Ζούμπο. Αισθάνεσαι ότι αυτό μικροφένει πολύ. Αν αισθάνεσαι θα πλένε πολύ ότι πρέπει και εσύ και ο Γιάννης ο Μόμπα να δείτε μπροστά που το κάνετε σήμερα. Σίγουρα δεν μετράς, θα σου πω εγώ όμως μετράω. 15 πόντου σκόρ στο δεύτερο ημίχρονο με 4 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, 20 συνολικά, 14 ο Φέτας, 10 στο δεύτερο ημίχρονο, 4 πόντου. Σίγουρα εγώ και ο Γιάννης είμαστε από τα πιο έμπειρα παιδιά στην ομάδα και θα πρέπει να δείξουμε τον δρόμο ενώ του βάλουμε μια συγκεκριμένα και να δείξουμε στα παιδιά τα νέα ότι έχουν δυνατότητες και μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Ο Γιάννης ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα, έδωσε πάρα πολλές λύσεις στο λόγο και έβαλε πολλές φάσεις. Και σίγουρα ήταν ένας λόγος που βρήκαμε φάση και άνοιξε το παιχνίδι. Πάρα πολύ πιο εύκολα σουτ. Και προχωράμε. Ο Γιάννης είναι μονάδα για την ομάδα και γενικότερα για την Απόλλωνα. Οπότε να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον κύριο Ζούμπο. Κάτι άλλο. Ευχαριστούμε λοιπόν και τους δύο παίκτες που είναι λόγος στους προπονητές. Θα ξεκινήσω και εγώ τα συγχαρητήρια. Ήταν μια δίκαιη νίκη του Απόλλωνα. Σε ένα παιχνίδι παλέψαμε. Δεν έχω κάνει από τα παιδιά. Περάσαμε δύο δύσκολες εβδομάδες με τις ιώσεις που μας χτυπήσανε. Κάναμε προπονήσεις με πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά αυτό είναι άλοθη και σε ένα πρωτάθλημα όλα μπορεί να συμβούν και όλα πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Πιστεύω ότι είχαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο αμυντικά. Κρατήσαμε τον Απόλλωνα στους 33 πόντους. Το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν εξίσου καλά αμυντικό, όπως είπαμε και τον Φώτης. Τα παιδιά τα έμπειρα βγήκαν μπροστά. Βάλαμε μεγάλα καλάθια. Εμείς αντιθέτως δεν προσαρμοστήκαμε στις συνθήκες του αγώνα στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου, στο τρίτο δεκάλεπτο. Αντί να πάμε στα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν, που είναι η κίνηση χωρίς την μπάλα, πήγαμε σε πολλά ένα εναντίον ενός, σε πολύ κλειστές επιθέσεις, στατικές επιθέσεις. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε από εμάς και μας κέρδισε. Κάναμε μια προσπάθεια στο τέλος, μαζέψαμε τη διαφορά. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στο τέλος του πρωταθλήματος. Θέλω και πάλι να δώσω τα συγχαρητήρια και στον coach που είναι ένα νέο παιδί, κάνει πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να του δείξετε εμπιστοσύνη. Ο Απόλλωνας είναι ένα τεράστιο μέγεθος στο ελληνικό μπάσκετ. Τεράστιο. Εγώ έχω έρθει, είναι η 5η-6η φορά που έρχομαι και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει. Αλλά επειδή έχω σπουδάσει τώρα στην Πάντα, θυμάμαι τον Απόλλωνα από το ανοιχτό γήπεδο που έπαιζε η Αλφα Εθνική στο ανοιχτό γήπεδο. Πραγματικά εύχομαι να βρει το δρόμο του γιατί το αξίζει. Είναι ομάδα με λαϊκό αίρισμα, ομάδα με ιστορία, με φανέλα
Και εύχομαι πραγματικά να δούμε. Τώρα για τη δικιά μας ομάδα, και εμείς είμαστε μια ιστορική ομάδα που έφτασε πολύ χαμηλά, έχει γίνει μια προσπάθεια να ανέβει. Κάνουμε μια προσπάθεια, θα συνεχίσουμε. Όπως είπε και ο Παντελής, στο πρωτάθλημα είναι και μακρύ αλλά και μικρό. Κάθε νίκη και κάθε ήττα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν θέλετε, έτσι και ολοκληρώνω, δεν είναι πρωτάθλημα οι 20 αγωνιστικές, δεν είναι πρωτάθλημα. Θα πρέπει αυτό, αυτοί που έχουν τα γένια και τα χτένια, να ασχοληθούν για να φτιάξουν. Και πάλι συγχαρητήρια από τους. Ευχαριστούμε πολύ, Δημοκρατή. Σε όλα υπάρχουν ερωτήσεις. Ο λόγος που πήρε το χωριό. Έχουμε και το ελκλάσικο να παραδούμε. Μην κάνετε να φτιάξει διαφορά. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς να συγχαρώ τα παιδιά του Πανεπιστημίου και τον coach. Για τον coach έχω πάρα πολύ σεβασμό, τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και οι ομάδες του πάντα παίζουν ωραία και πάνω απ' όλα ομαδικά είναι πάντα ομάδες. Και ο Πανεπιστημίος είναι μια ομάδα, πολλά νέα παιδιά, έτσι μια φιλοσοφία αισθάνομαι με αρκετά κοινά στοιχεία με εμάς. Προσπάθησα να μπουν νέα παιδιά στο μπάσκετ. Και η μία εκτίμησή μου και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο Πανελλήνιος θα είναι σίγουρα στις 4 πρώτες ομάδες της κατηγορίας και θα είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσει, θα φτάσει πιθανότητα μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το πρώτο. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, όχι τόσο για την νίκη. Η νίκη είναι κάτι που μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το πώς λειτουργήσε η ομάδα αυτή την εβδομάδα. Γιατί όταν πρωτοσυμφώνησα να έρθω στην ομάδα, ήταν μια πολύ μεγάλη αμφιβολία και ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και ίσως το σημαντικότερο αυτό που είχα στο μυαλό μου. Το πώς τι θα γίνει στην πρώτη ήττα και γενικά στην αναποδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί νιώσαμε στήριξη από τους ανθρώπους διοίκησης, από τον κόσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά δεν, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις πολύ συχνά στο μπάσκετ, δεν κοίταξαν να διώξουν την ευθύνη. Καθίσαμε, είδαμε το βίντεο από το προηγούμενο παιχνίδι που έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη και είδε ο καθένας μας τι λάθη κάνει. Προσπαθήσαμε πολύ να τα διορθώσουμε και νομίζω στο αμυντικό κομμάτι τα διορθώσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορούμε να περιμένουμε χάρη, είχαμε χάσει πάρα πολλές προσωπικές μάχες και αμυντικά rebound και σήμερα αυτό, σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πολύ βελτιωμένοι. Στην επίθεση, αν και δουλέψαμε πολύ, δεν ήμασταν όσο βελτιωμένοι, θεωρώ ότι μπορούσαμε να είμαστε. Αλλά έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και όπως έχω πει και την πρώτη μέρα, το πρωτάθλημα θα κρυθεί στο τέλος. Όπως ξέρετε, όσοι παρακολουθείτε την κατηγορία εκεί, αλλά και ίσως κάποιοι δεν το ξέρουν αν δεν το παρακολουθούν. Οι ομάδες που ανέβηκαν πέρσι, μία αρίστα που ανέβηκε το πρώτο Παπαδημοπούλου, ανέβηκε με 12 ήττες. Στο τέλος της χρονιάς είχε 12 ήττες. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Φώτης, ότι υπήρχε άγχος, γιατί δυστυχώς το πρόγραμμα μας είναι πράγματι παίζουμε συνέχεια εντός έδρας παιχνίδια και η ομάδα αισθάνεται πίεση πρέπει να κερδίσει την έδρα της, γιατί κακά τα ψέματα είναι τα πολύ δυνατά όπλα της ομάδας. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει και τα παιδιά να καταλάβουν και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος προσπαθεί να χτίσει κάτι, είναι καινούργια ομάδα και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για το αν θα πετύχει τελικά ο Απόλλωνας είναι ο χαρακτήρας του. Και ο χαρακτήρας και η νοοτροπία χτίζεται από τέτοια, από λάθη, από ήττες, από κακές βραδιές. Όλα αυτά είναι μαθήματα. Νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μας έγινε μάθημα. Καταλάβαμε. Και πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή τη λογική. Και επειδή το καταφέραμε και καταλάβαμε, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν κι άλλες ήττες μέσα στη χρονιά. Δεν μπορεί να πάει μια ομάδα αίτητη. Αλλά η ομάδα μου έδειξε ότι θα μάθει για τις επόμενες ήττες και θα είναι συνέχεια καλύτερη. Και στο τέλος θα είναι έτοιμη να διεκδικήσει αυτό που σαν λογή. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που πάρει ερωτήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.